Πραγματοποιήθηκαν και φέτος ανήμερα του Αγίου Πνεύματος οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Γοριανής. Πλήθος επισκεπτών από τα γύρω χωριά παρακολούθησαν τη δοξολογία στο εξοκλήσι της Αγίας Τριάδας και συμμετείχαν στο πανηγύρι που πραγματοποιείται στην πανέμορφη τοποθεσία, όπου οι άνθρωποι που ζουν εδώ κρατούν ζωντανά την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, κύριε Μάρκα. Έχουμε κάτω. Από έστει. Καλό είναι πολλά. Με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, με εθελοντική εργασία για την προετοιμασία, με το χορευτικό να κλέβει την παράσταση και φυσικά τα πλούσια παραδοσιακά ντόπια δέσματα τα οποία σερβίρονταν στους επισκέπτες. Ανάμεσα στους παραβρισκόμενους, ο νομάρχης Γρεβενών κ. Δημοσένης Κουψίδης, ο δήμαρχος Γοριανής κ. Αντώνης Χιάρας, η αντινομάρχης κ. Εκατερίνη Πέτρου και Βάια Ντάγκα Μπυρμπίλη και βέβαια πλήθος πιστών από το Δήμο Γοριανής αλλά και άλλες περιοχές του νομού Γρεβενών. Αγία Τριάδα σήμερα, εσείς εδώ τι μαγειρεύσατε? Τρεις γίδες με τραχανά. Πανάζει ένα λίγο. Κάθε χρόνο είναι η ίδια συνταγή, την αλλάζετε? Αλλάζουμε, φτιάχνουμε και με βραστό με πατάτες, φτιάχνουμε και με κουταράκι, φτιάχνουμε και ό,τι άλλο που μαγειρεύονται τώρα με αυτό το καιρό. Εδώ γιορτάζει την Αγία Τριάδα, κάνετε και ένα μικρό πανηγύρι με χορευτικά, αλλά εκτός από την γίδα τη βραστή βλέπουμε και τις γυναίκες εδώ των χωριών του Δήμου να έχουν ετοιμάσει κάτι, έτσι. Κάθε χρόνο και αυτό το μοναστήρι εδώ πέρα έχει μεγάλη ιστορία. Εδώ πέρα είναι ο Άγιος Γεώργιος και εκεί πέρα ήταν μια θαμμένη εκκλησία μέσα στο έδαφος, οποία έβγαλαν και ένα σταυρό από μέσα εκεί. Χρυσό σταυρό δηλαδή. Αυτό είναι πολύ παλιά. Ο παππούς μου είχε ζήσει γύρω στα 95 χρόνια και μετά έλεγε αυτά τα πράγματα. Και ο κόσμος έρχεται κάθε χρόνο εδώ πέρα. Κάθε χρόνο. Παλιά ερχόταν όλα τα γύρω χωριά με τα ζώα εδώ πέρα. Και δεν είχα που να σταματήσουν τα ζώα. Και τιμάει το μοναστήρι, την Αγία Τριάδα. Τιμούσε την Αγία Τριάδα, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Έρχεται κόσμος εδώ πέρα κάθε χρόνο, τιμάει την Αγία Τριάδα. Κάθε χρόνο και κάθε χρόνο εμείς οι ίδιοι δουλεύουμε εδώ. Τι κάνετε εδώ πέρα, εσείς? Τι κάνετε εδώ πέρα? Να, μαγειρεύουμε. Εδώ πέρα χορεύετε, κάνετε φαγητά. Τι κάνετε εδώ ακριβώς? Κάνουμε πολλές δουλειές. Δινόμαστε, καθαρίζουμε την εκκλησία πρώτα. Μεγάλη εβδομάδα που τούν αυτή η γιορτή. Και τα μαγειρεύουν, δινόμαστε, τραγουδάνε. Ωραία, πράγματα κάνουμε. Εσάς σας βλέπουμε εδώ να σερβίρετε. Τι κάνατε σήμερα εδώ? Ναι, είμαι και εγώ του συλλόγου. Ήρθα σήμερα να μοιράσουμε τις πίτες έτσι γενικά ό,τι έχουμε, γιατί πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο αυτό το έθιμά μας, το έχουμε από παλιά. Και το κρατάτε και βλέπω τον κόσμο έρχεται στη συνέχεια, έτσι. Και το κρατήσουμε μέχρι όσο μπορούμε.
Είναι νόστιμο το φαγητό. Πολύ ωραίο. Έρχεστε κάθε χρόνο εδώ. Κάθε χρόνο, μόνο υπέρ δεν ήρθα, γιατί δεν μπορούσα. Από πού είστε εσείς? Μικρολίβαδο. Μάλιστα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε, να είστε καλά. Πάντως να είμαστε καλά. Κάθε χρόνο είμαστε καλά. Να ερχόμαστε εδώ. Από πού είστε εσείς? Από εδώ, από το Κυπουργέ είμαι. Και κάθε χρόνο έρχεστε εδώ εσείς? Εγώ έκανα 13 χρόνια εδώ στα είμαι εδώ μέσα στην εκκλησία. Εδώ έκανα 13 χρόνια. Έκανα και 8 χρόνια πρόεδρο. Εγώ έβαλα εδώ μέσα, έχω το νερό, περνάει το νερό από εδώ μέσα. Αυτό που εδώ είναι, ξεκίνησε πολύ νωρίς, ήταν όταν ξεκίνησε, ενωρεύτηκε κάποιος και έγινε αυτό το μοναστήριο.